Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Υπουργέ, διαπράττει αποτρόπαιο έγκλημα σε βάρος των 1.300 εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, χιλιάδων εργατικών λαϊκών οικογενειών της περιοχής, του λαού της Φιώτιδας, της Βιωτίας, της Εύβοιας, της Κοζάνης, της Καστοριάς. Η οργή του λαού θα σας κυνηγάει για πάντα. Δεν θα ξεμπλέξετε. Το έγκλημα στη ΛΑΡΚΟ δεν θα περάσει. Και θα θυμηθείτε τις θέσεις του ΚΚΕ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας απαιτεί και αυτή τη στιγμή να αποσύρει η κυβέρνηση την κατάπτυστη τροπολογία για τη ΛΑΡΚΟ. Χρησιμοποιήσατε κάθε είδους βρωμιές. Εμείς τα έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια για να συκοφαντήσετε τη ΛΑΡΚΟ και τον αγώνα των εργαζομένων και σπάσατε τα μούτρα σας. Σήμερα επιχειρείτε να προκαταβάλλετε την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων για την ακύρωση των ομαδικών απολύσεων. Και σήμερα καλείτε θρασίτατα τους εργάτες να σκύψουν το κεφάλι για να τους το κόψετε. Τους λέτε να αποδεχτούν ότι μέχρι το τέλος του Αυγούστου θα σταματήσει η λειτουργία της ΛΑΡΚΟ. Θα καταγγελθούν οι συμβάσεις, θα απολυθούν και θα ξεσπιτωθούν όλοι οι εργαζόμενοι. Και ο ειδικός διαχειριστής θα επιλέγει το κατά περίπτωση αναγκαίο προσωπικό με συμβάσεις διάρκειας την τροπή ενός ή δύο μηνών για τη συνέχιση, όπως λέτε, ψευδεπίγραφα της λειτουργίας της εταιρείας. Δεν τρέπεστε? Μιλάτε σε εργαζόμενους που έχουν φτύσει αίμα, έχουν θρηνήσει εκατοντάδες νεκρούς από έλλειψη μέτρων ασφαλείας και επαγγελματικές ασθένειες. Μετράνε εκατοντάδες ακατεμένους για να κρατήσουν τη ΛΑΡΚΟ όρθια στις συνθήκες της σχεδιασμένης απαξίωσης που προώθησαν όλες οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Στείνετε τη φάκα και βάζετε το τυράκι των λεγόμενων προγραμμάτων απασχόλησης, ανακύκλωσης δηλαδή της ανεργίας, σε απολυμένους άνω των 55 ετών, για να πετάξετε από την επιχείρηση το πιο έμπειρο δυναμικό. Προχωράτε αυτό το εγκληματικό σχέδιο για να παραδώσετε καθαρή, όσο κι αν είναι, όσο κι αν η προσπάθειά σας δεν περνάει στους εργαζόμενους, να παραδώσετε καθαρή τη ΛΑΡΚΟ στα τροχτικά, στους αγοραστές που τροχίζουν τα δόντια τους για να αρπάξουν τον ορυκτό πλούτο της χώρας, να παίξουν στα παιχνίδια της πράσινης μετάβασης και να θησαυρίσουν. Σε αυτό αποσκοπεί η διάσπαση της ΛΑΡΚΟ και οι δημοπρασίες που στήσατε για να φάνε τα μονοπόλια, αυτό το φιλέτο, μια στρατηγική σημασίας επιχείρηση χρυσορυχείο. Την ώρα της πρωτοφανούς ανόδου της τιμής του νικελίου, σε συνθήκες που έχει ενταθεί ο ανταγωνισμός για το νικέλιο και το κοβάλτιο. Οι εργαζόμενοι απέρριψαν προς τιμήν τους το σχέδιο για το κλείσιμο και το ξεπούλημα της ΛΑΡΚΟ. Απέρριψαν την τροπολογία σας και διαδηλώνουν έξω από τη Βουλή σήμερα. Συνεχίζουν τον ηρωικό αγώνα 2,5 χρόνων μαζί με τα παιδιά και τις γυναίκες τους, με την αμέριστη στήριξη του λαού της στερεάς, την αλληλεγγύη της εργατικής τάξης της χώρας μας. Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τη νίκη για να διασφαλιστεί η ενιαία και συνολική παραγωγική λειτουργία της ΛΑΡΚΟ, να διασφαλιστούν όλες μα όλες οι θέσεις εργασίας
και η καταβολή του μόχθου των εργαζομένων στο 100%. Να υπάρξουν σχέδιο και χρονοδιάγραμμα επισκευής, εξυγχρονισμού, αύξησης της παραγωγής σε ένα ασφαλές περιβάλλον για τους εργαζόμενους. Τον περασμένο Φλεβάρι, κύριε Υπουργέ, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε πρόταση νόμου για την εξασφάλιση της λειτουργίας και των θέσεων εργασίας στη Λάρκο. Και η κυβέρνηση αρνήθηκε προκλητικά να τη φέρει στη Βουλή, γιατί φοβάστε την αναμέτρηση. Οι ισχυρισμοί σας είναι διάτρητοι. Η αλήθεια θα σας κυνηγάει σαν εφιάλτης. Η Λάρκο είναι η μοναδική επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παράγει σιδηρονικέλιο από δικά της μεταλλεύματα. Η χώρα μας διαθέτει το 90% των κοβαλτιούχων κοιτασμάτων νικελίου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι δισεύρετα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η χώρα μας έχει κοιτάσματα χρωμίου, που μαζί με το νικέλιο είναι τα υλικά που δημιουργούν τον ανοξείδωτο χάλιβα, προϊόν τεράστιας αξίας που αξιοποιείται σε πολλές εφαρμογές και μέχρι σήμερα εισάγεται στη χώρα μας. Αρνηθήκατε τον ανοξείδωτο χάλιβα, την παραγωγή καθαρού νικελίου, το διαχωρισμό του κοβαλτίου, εργαλεία για την κατασκευή συσσωρευτών, για την κατασκευή σημαντικών μέσων παραγωγής. Όλες οι κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν τα ψέματα περί υπερχρεωμένης Λάρκο, και ενώ έχουν καταρριφθεί οι ισχυρισμοί, παραδείγματος χάρη για τα χρέη στη ΔΕΗ ανώνυμο εταιρεία και τις κρατικές λεγόμενες ενισχύσεις, έχει αποδειχθεί ότι η ΔΕΗ, που είναι μέτοχος της Λάρκο, της πουλούσε την ηλεκτρική ενέργεια σε διπλάσια τιμή από ό,τι σε άλλες ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Έχει αποδειχτεί ότι η Λάρκο δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ότι τα εικονικά χρέη αξιοποιήθηκαν για την απαξίωση, για να οδηγηθεί η επιχείρηση στην εκποίηση. Η πώληση της Λάρκο, για να τα θυμόμαστε, εντάχθηκε στο δεύτερο μνημόνιο και αποτέλεσε μνημονιακή δέσμευση της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ το 2012. Το 2013 η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ κατέστρωσε σχέδιο για την πώληση της Λάρκο με δημοπρασία. Σε αυτό το δρόμο κινήθηκε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα επόμενα χρόνια. Η απαξίωση, το ξεπούλημα της Λάρκο, η απώληση των εργαζόμενων είναι κοινή απόφαση των ελληνικών κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είστε διαχειριστές και απολογητές της καπιταλιστικής βαρβαρότητας που συνθλίβει τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Ο ρηχτός πλούτος της χώρας, οι παραγωγικές της δυνατότητες μπορούν να αξιοποιηθούν με την εργατική τάξη, το λαό στην εξουσία, με την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και τον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό, όταν εξαλειφθεί το σαράκι του καπιταλιστικού κέρδους και κινητήρια δύναμη θα γίνουν οι λαϊκές ανάγκες. Ο αγώνας συνεχίζεται. Τα τελεσίγραφα δεν πέρασαν, δεν θα περάσουν. Ο ηρωικός αγώνας των 2,5 χρόνων διδάσκει και δείχνει το δρόμο. Η Λάρκο μπορεί να παραμείνει ανοιχτή, να αναπτυχθεί και να εξυγχρονιστεί, αλλά και να διασφαλίσει τη δουλειά και τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως έχει προτείνει, όπως παλεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Κύριοι της κυβέρνησης, πάρτε πίσω αυτό το έκτρωμα. Οι εργάτες, η εργατική τάξη θα τιμωρήσουν πολύ σκληρά αυτή την εγκληματική πολιτική.